Κυρκώστα, τέλειωσα. Βάλω παπούτσι. Ξανά. Όπως θέλει. Εντάξει. Θα περάσουν 12 ολόκληρα χρόνια έως ότου ο σκηνοθέτης Νίκος Παπατάκης και το συνεργείο του βρεθούν στην πόλη για τις ανάγκες της ταινίας «Η Φωτογραφία». Το φιλμ καταπιάνεται με μια πτυχή της μετανάστευσης και ήρωάς του ένας γουναράς που αναζητεί την τύχη του στο Παρίσι. Η δράση τοποθετείται στην εποχή της Επταετίας. Μεγάλο ψέμα αυτή η φωτογραφία. Η τραγουδίστρια αυτή ήταν έτσι εδώ και 20 χρόνια. Τι κάνεις, κύριε? Τι με κοιτάς? Το 1995, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος θα επιλέξει την Καστοριά για δυο νυχτερινά πλάνα της ταινίας του «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Ο διεθνούς φήμης Αμερικάνος ηθοποιός Χάρβεϊ Καϊτέλ θα περπατήσει στα σοκάκια του Ντολτσού και θα κάνει βαρκάδα στη θέση Σταυρός. Στο φιλμ όμως, οι τοποθεσίες αυτές παρουσιάζονται ως περιοχές της πόλης του Βελιγραδίου. Το 1999 γυρίζεται εξ ολοκλήρου στην Καστοριά και στα γύρω χωριά ο Ανθός της Λίμνης, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σταμάτη Τσαρουχά. Είναι η ιστορία μιας οικογένειας ψαράδων στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν οι Έλληνες συμβίωναν με τους Εβραίους της Καστοριάς αλλά και με τους Τούρκους κατακτητές. Ο Ανθός της Λίμνης είναι η μοναδική ελληνική ταινία που κάθε πλάνο της είναι γυρισμένο στη μακεδονική πόλη. Για τις ανάγκες της έγινε αναπαράσταση ενός παραλίμνιου οικισμού, ενώ αναβίωσαν το παζάρι της εποχής και τα πατροπαράδοτα καστοριανά καρναβάλια. Αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν πρόκειται ποτέ να προκόψεις. Το ψάρεμα είναι η ζωή μας. Πρέπει να μάθεις όλα τα μυστικά. Θα ακούς το ψήθυρο του νερού και θα καταλαβαίνεις που έχει ψάρι. Να μάθεις τη λίμνη καλά. Πιθαμή προς πιθαμή. Πολλές φορές θα μείνεις μόνος στα νυχτά. Πρέπει να μάθεις να προσανατολίζεσαι. Αυτή είναι η ζωή σου. Να φύγω από μπροστά σου.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Συγκλονιστική αναδρομή που κάνουμε στον χρόνο. Έχουμε γυρίσει αρκετά χρόνια πριν και βλέπουμε την Καστοριά από μία άλλη οπτική γωνία. Και θα χρησιμοποιήσω ένα στίχο που λέει κάποιος ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά τίποτα δεν είναι όπως παλιά, κύριε Κοκαλένιε. Ναι, ναι, έχει ενδιαφέρον έτσι αυτή η αναδρομή, κυρίως από τις πρώτες ταινίες της Ασπρόμαυρας που βλέπουμε την Καστοριά. Πριν από 45 χρόνια. Ταινίες, πολλές από αυτές οι οποίες δεν υπάρχουν, τις ναι, έχετε ανακαλύψει εσείς. Όπως αυτή με την Μάρθα Βούρτσο, για παράδειγμα, την ταινία. Ακριβώς, αυτή δεν έχει προβληθεί ποτέ, είναι από τις χαμένες ταινίες. Απλά έτυχε να την βρω σε ένα βίντεο κλαμπ στην Αυστραλία. Φανταστείτε τώρα. Από εκεί η ταινία με ένα πακέτο άλλες ταινίες και μόλις είδα την Καστοριά, τρελάθηκα. Πρέπει να σας πω ότι θα δούμε ένα δεύτερο πακέτο με ταινίες που γυρίστηκαν μετά, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ ολοκληρώθηκε το 2000, τότε που γίναν κάποιες εκδηλώσεις, είναι μια παραγωγή του Δήμου Καστοριάς, εκδηλώσεις για το Millennium, αλλά από εκεί και πέρα γυρίστηκαν και άλλες ταινίες στην Ελλάδα, 2-3 ανακάλυψα κι εγώ μετά που δεν τις έβαλα στο πρώτο ντοκιμαντέρ και έτσι έχουμε την πλήρη φιλμογραφία της Καστοριάς. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να σταθώ σε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θέλω να αναφέρω οπωσδήποτε. Πρώτον, και με αυτό θέλω να ξεκινήσω, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα τόσο πολύ ενδιαφέρον υλικό, κύριε Κοκαλένη, από μια προσωπική προσπάθεια δική σας. Αγαπάτε τον κινηματογράφο, έχετε αφιερώσει ώρες, έχετε αφιερώσει συγκεκριμένα ώρες για τον κινηματογράφο που αφορά στην Καστοριά. Και αναρωτιέμαι, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος, γνωρίζουμε ότι υπάρχει δουλειά αυτού του ανθρώπου. Εμένα αυτή τη στιγμή μου περνάει από το μυαλό η ιδέα γιατί δεν έχουμε ένα μουσείο φωτογραφίας κινηματογράφου το οποίο να φιλοξενεί όλες αυτές τις στιγμές από την Καστοριά. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχουμε υλικό, υλικό που βασίζεται και στην παράδοση και στην ιστορία της πόλης. Δηλαδή γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε κάνει ως τώρα, γιατί κανένα μυαλό δεν τα έχει σκεφτεί. Έτσι εξοργίζομαι πολλές φορές και δεν υπήρχε περίπτωση να μην το αναφέρω αυτό. Τέλος πάντων, προχωράμε. Εμείς δώσαμε την ιδέα σήμερα. Δεύτερον, θέλω να σας δώσω προσωπικά συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχετε κάνει, αλλά να μεταφέρω και συγχαρητήρια τηλεθεατών που επικοινωνούν μαζί μας και θέλουν να τα εκφράσουν στο πρόσωπό σας. Ωραία. Ευκαιρία λοιπόν, γι' αυτό δεν μιλήσαμε και καθόλου. Ελπίζω κάποιοι να, τα γράψανε, να το κρατήσουν και το υλικό που θα δούμε. Αυτό όμως είναι. Αυτό θα το δούμε στην συνέχεια. Ναι, ναι, για το τέλος είναι ένα αριστούργημα που θα το παρακολουθήσουμε και με ήχο και εικόνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης θέλω να μου αναφέρετε κάποια πράγματα. Άκουσα στην διάρκεια του πρώτου μέρους ότι υπήρχε μια καστοριανή σκηνοθέτηδα, η Φρίντα Γιάννου. Ναι, ναι. Δεν το γνώριζα, δεν είχα ακούσει ότι υπήρχε γυναίκα σκηνοθέτηδα καστοριανή. Δεν ξέρω αν είναι εν ζωή. Όχι, δυστυχώς. Η Φρίντα η Γιάνγκου γεννήθηκε εδώ, σπούδασε κινηματογράφο στα τέλη του 50, αρχές του 60 στην Αθήνα, στη σχολή Σταυράκο όπου σπουδάζουν όλοι. Μετά πήγε στην Πασαντίνα, στο Λος Άντζελες και εκεί τελείωσε κινηματογράφο. Γύρισε στην Ελλάδα αρχές του 60, δούλεψε σαν βοηθός σκηνοθέτη και στη Φίνος Φιλμ και σε πολλές άλλες μικρότερες εταιρείες. Γύρισε μια ταινία, την ταινία «Ένα καράβι Παπαδόπουλου» το 1966, αλλά δυστυχώς λίγο καιρό μετά σκοτώθηκε σε τροχαίο. Μάλιστα. Έτσι. Δεν γνώριζα πραγματικά για την αείμνηστη πλέον σκηνοθέτηδα, την καστοριανή σκηνοθέτηδα. Δεν είναι γνωστή, είναι επειδή έκανε μόνο μία ταινία το 1966, δεν είναι τόσο γνωστή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα...